Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 23 Δεκεμβρίου του 2022, και να που είμαστε πάλι στο γνώριμο χώρο μας για να κάνουμε μία περιφορά γύρω από το γήπεδο και περιγραφή των όποιων έργων γίνονται και να σχολιάσουμε μερικά πράγματα. Εδώ λοιπόν κινούμε βορεία τώρα. Τελείωσαν τα έργα στην οδό Καπαδοκίας, τα βασικά βέβαια, γιατί μερεμέτια απομένουν. Ποια είναι τα μερεμέτια? Εδώ βλέπω ένα πλέγμα, ακριβώς δεν μπορώ να καταλάβω τι θα κάνουν. Τέλος πάντων, εδώ είναι τα φυτοτεχνικά. Θα γυρίσω προς τα πίσω για να δούμε ότι υπολείπονται αρκετά πραγματάκια να γίνουν. Εδώ πέρα αυτός ο κρούνος πρέπει να προφυλαχθεί. Δεν είναι σε σωστή θέση. Λοιπόν, να απομακρυνθούν αυτά εδώ και διάφορα πραγματάκια προς τα πάνω θα τα δούμε, για τα οποία όμως δεν χρειάζεται να κλείσει ο δρόμος. Στα ενδιάμεσα των αγώνων καμιά φορά μένουν και 10 μέρες χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο. Στα ενδιάμεσα λοιπόν των αγώνων μπορούν να γίνουν όλα αυτά που λείπουν, ψιλοπράγματα. Επίσης, εδώ να πούμε, βαδίζοντας προς τα πάνω, ότι δεν έγιναν δύο πράγματα. Η γραμμή εώδευσης, υποβοήθησης των ατόμων με προβλήματα όρασης, εύκολα μπορεί να τοποθετηθεί τώρα, αξιλωθούν κάποιοι οικειβόληθοι και να τακτοποιηθούν πάλι χωρίς να φαίνεται καν το μερεμέτι, και αυτός ο περίφημος αγωγός ομβρίων, που έπρεπε να γίνει κατά μήκος της Καπαδοκίας για να μαζεύει τα νερά τα οποία τώρα κυλούν επιφανειακά. Προστίθεται και ένα μεγάλο μέρος από τα νερά του γηπέδου και σίγουρα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάποιοι φίλοι που θα δυσανασχετήσουν και θα πούνε πάλι ράβε ξύλωνε, δεν χρειάζεται να γίνει καταστροφή των κυβολήθων. Πάω εδώ να δείξω σε αυτό το σημείο και θα εξηγήσω τι εννοώ. Εδώ βλέπουμε, εδώ ακριβώς αυτό που δείχνω, σκάφτηκε για να περάσει ο αγωγός. Μάλλον να τα πω τα πράγματα με τη σειρά. Βγήκαν οι κυβόληθοι για να περάσει ο αγωγός του αερίου. Ξαναμπήκαν και δεν φαίνεται τίποτα. Κοιτάξτε, φίλοι μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο, απλό και αποδοτικό. Τώρα, για τα μερεμέτια που χρειάζονται για την επισκευή, να, εδώ θα πλησιάσω, των παρτεριών, όπως αυτό εδώ, δεν χρειάζεται φυσικά να κλείσει όλος ο δρόμος και να μην λειτουργεί το γήπεδο. Στα ενδιάμεσα των αγώνων, πολύ άνετα όλα αυτά γίνονται. Τώρα βρίσκομαι στο μέσο της οδού Καπαδοκίας για να δούμε κάποια πράγματα στο γήπεδο και στο δρόμο. Εδώ βλέπουμε ότι έχει τοποθετηθεί ήδη και σε άλλα σημεία είναι γύρω γύρω από το γήπεδο αυτό το πλέγμα και αυτές οι λάμες εδώ, για να κλείσουν τα ανοίγματα, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση αντικειμένων νομίμων και παρανόμων μέσα από τα καγγελά. Το άνοιγμα εδώ είναι 11 εκατοστά. Πολύ άνετα περνάνε διάφορα αντικείμενα. Εδώ έχουμε μία ατέλεια λειτουργική εξ αρχής, η οποία έγινε αντιληπτή αργότερα και διορθώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Να δείξουμε εδώ επίσης το χώρο, εδώ, αυτή τη φωλιά να πω, όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν παγκάκια, γιατί πολλοί φίλοι ρωτούν αν θα μπουν και παγκάκια. Είναι νομίζω 6 θέσεις μέσα στο οικόπεδο της ΑΕΚ, γιατί το οικόπεδο της ΑΕΚ, όπως πολλές φορές έχουμε πει, φτάνει μέχρι περίπου αυτό εδώ το σημείο, δείχνω εδώ προς τα πάνω, μέχρι αυτό το σημείο, δηλαδή εκεί που ήταν η τσίγκη. Επίσης, να δείξουμε αυτή εδώ τον ιστό, το φωτιστικό, το οποίο, αυτό βέβαια και τα όμοιά του γύρω γύρω θα αντικατασταθούν με καινούρια πολύ καλύτερα. Για τα παρτέρια εδώ που αφαιρέθηκαν θα γίνει κάποια, ας το πω, πρόχειρη κατασκευή, την οποία θα δείξω πιο πάνω.
Εδώ βλέπουμε πως θα γίνει η κατασκευή του σεναζιού γύρω γύρω. Μια συνηθισμένη κατασκευή, τίποτα το ιδιαίτερο. Να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα. Να, εδώ πέρα είναι τελειωμένο γύρω γύρω για να πέσει το μπετόν. Δείχνω και παραπάνω. Εδώ. Και εδώ και παραπάνω. Επίσης σε κάποιο σημείο έχουν γίνει και απέναντι. Επίσης σε κάποιο σημείο εδώ παραπάνω, να εδώ, υπάρχει πάλι ένας πυροσβεστικός κρουνός σε θέση, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο δική μου, θα τον δούμε τώρα εδώ στη γωνία, σε θέση πάρα πολύ επικίνδυνη να καταστραφεί και ο ίδιος ή να προξενήσει ζημίες σε αυτοκίνητα απρόσεκτων οδηγών. Κάπως πρέπει να προφυλαχθεί αυτό το μέρος. Στο πάνω μέρος της Καπαδοκίας μένει ένα κομμάτι να επισκευαστεί ακόμη, να αντικατασταθούν οι κυβόληθοι. Είναι αυτό εδώ μπροστά μου, ένα μικρό κομμάτι, το οποίο θα γίνει, όπως έμαθα, τις προσεχείς ημέρες. Και εδώ έχω την ευκαιρία να δείξω πού σταματάει η γραμμή υποβοήθησης των τυφλών ατόμων. Εδώ σταματάει. Κανονικά πρέπει να συνεχιστεί προς τα κάτω. Κάποιοι φίλοι είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε σε δρόμο γραμμή όντευσης γιατί είναι επικίνδυνο. Δείξω την Καπαδοκία. Η Καπαδοκία δεν είναι δρόμος, είναι πεζόδρομος. Τα αυτοκίνητα απαγορεύονται εδώ. Στο μέσο του βόρειου πεζόδρομου για να δείξω μερικά πράγματα που συμβαίνουν εδώ πέρα, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτα. Πρώτα-πρώτα εδώ έχουμε διέλευση των οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούν κανονικά δηλαδή τους δύο αυτούς πεζόδρομους να έρχονται από τη Νέα Ιωνία στη Φιλαδέλφεια και αντίστροφα. Το δεύτερο είναι η γραμμή όδευσης των ατόμων, για υποβοήθηση των ατόμων με προβλήματα όρασης, αυτή εδώ, την οποία έχουν καταλάβει, έχουν καταπατήσει τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα εδώ αριστερά μου. Τα αυτοκίνητα αυτά ανήκουν σε εργαζομένους στο γήπεδο ή επισκέπτες ή δεν ξέρω τι, δεν είναι κάτοικοι της περιοχής, δεν θα παρκαράνε εδώ πάνω. Και καλό είναι να ειδοποιηθούν, να ενημερωθούν από τους αρμοδίους του γήπεδου να μην καταλαμβάνουν τουλάχιστον αυτή τη γραμμή. Αν είναι να παρκάρουν για να πάνε στο γήπεδο για να κάνουν τη δουλειά τους, να αφήσουν αυτή τη γραμμή ελεύθερη. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται και νομοθετικά μέτρα ή κάποια έργα, μπορεί να γίνει. Κάτι άλλο που έγινε εδώ πέρα και είναι κατά κάποιο τρόπο άσχημο είναι ότι είχαμε εδώ καθίζηση. Αυτό συνέβη γιατί όταν φτιάχτηκε αυτό εδώ το κομμάτι, δηλαδή όταν έγινε το υπόστρωμα με το χώμα, δεν πατήθηκε αρκετά καλά και έγινε αυτή η καθίζηση. Βέβαια αυτό επισκευάζεται σχετικά εύκολα. Φερούνται κυβόληθοι, προστίθεται υλικό και ξανατοποθετούνται. Μία εδώ και μία παραπέρα. Από τον ανατολικό πεζόδρομο τώρα είμαι στο βόρειο κομμάτι και κοιτάω νότια να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Ευκαιρία μου δίνεται να δείξω σε αυτό το σημείο ότι μπορεί και το αυτοκίνητο να παρκάρει, μιλάμε πάντα για αυτοκίνητα των εργαζομένων στο γήπεδο, και να υπάρχει και χώρος για να περάσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης. Εδώ το βλέπουμε καθαρά. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από την άλλη μεριά, δηλαδή να παρκάρουν τα αυτοκίνητα προς τη μεριά του γήπεδου. Και εδώ έχουμε καθίζηση και πρέπει να επισκευαστεί γιατί είναι, εδώ είναι και επικίνδυνο, μπορεί κάποιος να σκοντάψει το σημείο αυτό. Εδώ δεν έχουμε πρόβλημα στα κάτω και εδώ βλέπουμε να γίνονται οι εργασίες στους αναβαθμούς. Από ό,τι μάθαμε θα διακοπούν για τις διακοπές θα διακοπούν για τις διακοπές των Χριστουγέννων και θα αρχίσουν με το νέο έτος. Εδώ προχωράνε οι εργασίες. Τα άτομα φυσικά είναι λίγα, το έχουμε πει πολλές φορές. Με αυτούς τους ρυθμούς χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο. Ας μην μου ζητήσουν οι φίλοι να κάνω μια εκτίμηση. Και μόνοι τους το βλέπουν. Αυτά τα πράγματα γίνανε περίπου σε 2 μήνες.
Φανταστείτε πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να τελειώσουν όλα γύρω-γύρω και πέρα-πέρα και είναι να γίνουν και πολλά πράγματα μέσα στο άξο. Είναι εργολαβία. Δεξιά μου εδώ βλέπω κάποια συνεργεία. Να εργάζονται στις εργασίες που είπαμε να τοποθετήσουν αυτά τα πρόσθετα συστήματα. Και υπάρχουν και άλλα συνεργεία μέσα στο γήπεδο σε διάφορα σημεία που μαζεύουν κάποια πραγματάκια να μου επιτραπεί η έκφραση. Και αυτό θα γίνει και συνέχεια. Ένα τόσο μεγάλο έργο πάντα θα χρειάζεται κάτι να γίνει, κάτι να προσθεθεί, κάτι να διορθωθεί. Και εδώ πρέπει να γίνουν κάποια μερεμέτια. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν. Κάποιοι φίλοι θα μου πούνε δεν πρόκειται να γίνουν, απεσιόδοξοι. Κάποιοι άλλοι θα μου πούνε ότι γκρινιάζω. Εγώ είμαι η μέση οδός. Δείχνω τις ατέλειες που υπάρχουν και λέω ότι θα γίνουν. Δεν είναι και τίποτα δύσκολο να μαζευτούν αυτά τα μερεμέτια. Εδώ μία παράληψη την οποία έχουν επισημάνει πάλι πολλοί φίλοι είναι ότι εδώ δεν υπάρχει κάγκελο αριστερά-δεξιά για τα άτομα τα οποία χρειάζονται κάποια υποβοήθηση για να ανεβούν και κατεβούν τις σκάλες. Και αυτό πρέπει να προσθεθεί εδώ. Είναι αρκετά μεγάλη η απόσταση και πολλά τα σκαλοπάτια. Για την αποφώνηση είμαι στο νότιο μέρος του γηπέδου, στην πλατεία και έχω στο κάδρο μου τη βάση του αετού με τα γράμματα του σωματείου, τα αρχικά του σωματείου και την επιγραφή του χορηγού. Και εδώ έχουν δημιουργηθεί ζητήματα, σχόλια, αρνητικά και θετικά. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαίο γιατί η ομάδα χρειάζεται χρήματα. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί εδώ η πινακίδα αυτή. Θα συμφωνούσα με τους δεύτερους με μια επιφύλαξη. Ότι, μάλλον θα σταθώ πάλι στη μέση, θα μπορούσε αυτή η επιγραφή να τοποθετηθεί στο πλάι, εδώ. Εδώ, σωστό. Και να κάνει πάλι την ίδια δουλειά, να φαίνεται. Κάποιοι φίλοι είπαν ότι εγώ θέλω να φωτογραφηθώ με τον αετό και να μην βλέπω και την εταιρεία του στοιχήματος. Θα μπορούσαν λοιπόν να γίνει αυτό το πράγμα. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι οι τεράστιες γιγαντοοθόνες που τοποθετούνται εδώ. Κάποιοι φίλοι τις βρίσκουν αντιαισθητικές. Τέλος πάντων, εγώ εδώ πέρα δεν μπορώ να πάρω θέση. Γενικώς θα πω ότι δεν χρειάζεται να παραφορτώσουμε την πρόσωψη. Κάνω λίγα βήματα πίσω. Να έχω μια πιο πλήρη εικόνα, ένα μεγαλύτερο κάδρο και να κάνω την αποφώνηση. Θα ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας. Να ευχηθώ επίσης καλή επιτυχία στα τμήματα της ΑΕΚ που θα αγωνιστούν τις επόμενες μέρες μέχρι το επόμενο βίντεο και να δώσουμε ραντεβού για το επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι σε καμιά δεκαριά μέρες, πιστεύω 15.